Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε παραλία της Κορσικής μεταξύ οικογενειών από τη Βόρεια Αφρική και κατοίκων της περιοχής Σισκό. Οι διαπληκτισμοί ξεκίνησαν όταν οι άνδρες με καταγωγή από το Μαγκρέμπ εξαγριώθηκαν όταν αντιλήφθησαν πως κάποιοι νεαροί φωτογράφιζαν τις γυναίκες τους. Από τις συμπλοκές, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και 3 αυτοκίνητα. Στο επίκεντρο των συγκρούσεων ήταν μια οικογένεια από τη Βόρεια Αφρική που ήθελε να μένει στην παραλία σαν να είναι ιδιωτικός χώρος. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία γι' αυτό, όπως το ότι τοποθέτησαν μια πινακίδα που έγραφε «Απαγορεύεται είσοδος». Ήταν συμβολικό. Προφανώς και όσοι ήθελαν μπορούσαν να πάνε, αλλά είχαν σκοπό να κρατούν τους άλλους πολίτες μακριά. Στο σημείο έφτασαν 100 άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι χρειάστηκε να κάνουν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση. Ο Γάλλος εισαγγελέας υποστήριξε πως τα επεισόδια δεν σχετίζονταν με την απαγόρευση του Μπουρκίνι.